Πολύ. Πολύ, ε. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά για τις εκλογές. Πάμε τώρα σε αυτά που απασχολούν περισσότερο τον κόσμο. Ναι. Στην Κύπρο ακούσατε προηγουμένως και τον κύριο Τάκη Κλειρίδη τι είπε για τον πληθωρισμό, για την ανεργία κτλ. Αλλά είπε και για τον κατώτατο. Η άποψή σας, το πρώτο σχόλιο σας για τον κατώτατο μισθό. Έτσι όπως το είδαμε ως πρώτη προσέγγιση, είναι κατώτερη των προσδοκιών που καλλιέργησε η ίδια κυβέρνηση εδώ και τόσο καιρό. Είναι, έτσι όπως είδαμε και τα νούμερα και την προσέγγιση, επέλεξε στρατόπεδο η κυβέρνηση στις διαφωνίες που υπήρχαν μεταξύ της συνδικαλιστικής και της εργοδοτικής πλευράς, και το στρατόπεδο που επέλεξε είναι των κακών, όχι όλων, των κακών εργοδοτών. Άρα αυτή λέτε είναι ότι η πρώτη μου κινήθηκε ιδιωτελώς κυβέρνηση. Για ακόμα μια φορά επέλεξε. Εξυπηρετεί τα συμφέροντα. Για ακόμα μια φορά επέλεξε πεδίο, και το πεδίο ήταν όχι το πεδίο των συμφερόντων της κοινωνίας και πολύ περισσότερων των εργαζομένων. Δεν πρέπει να μας ικανοποιεί ότι τουλάχιστον έχουμε κατώτατο μισθό και δεν θα πέσουμε κάτω από εκεί. Να πω κάτι. Ο κατώτατος μισθός θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν θα πάω πίσω όταν υπουργοί οικονομικών αυτής της κυβέρνησης έλεγαν ότι δεν πρέπει να υπάρχει κατώτατος μισθός ή εκεί που υπήρχε σε συγκεκριμένους τομείς ήταν και πολύ γενναιόδωρος. Αυτό ναι. Το οποίο κρίνουμε εμείς είναι το συγκεκριμένο. Να έχουμε κάτι το οποίο όμως πραγματικά να εξυπηρετεί και το στόχο για τον οποίο πρέπει να υπάρχει. Και ο στόχος που πρέπει να υπάρχει είναι τουλάχιστον να δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να μπορούν να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή. Πόσο θα έπρεπε να είναι ο κατώτατος μισθός κατά την άποψή σας? Υπάρχουν υπολογισμοί, έχουν γίνει, αυτά είναι θέματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Γι' αυτόν άλλωστε εμείς ζητούσαμε μέσα από τον διάλογο και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα να έχουμε έναν μίνιμουμ μισθό, ο οποίος πραγματικά να υπηρετεί Μάλιστα. τον στόχο για τον οποίο πρέπει να υπάρχει. Με αυτόν τον μίνιμουμ που αποφάσισε η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, δεν υλοποιείται ο στόχος για να προστατεύονται οι εργαζόμενοι. Επέλεξε η κυβέρνηση να προστατεύσει τα συμφέροντα κακών εργοδοτών. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπερκέρδη, τσακωμός, αντιπαράθεση με τον Υπουργό Οικονομικών. Σας διαβάζουμε δημοσίως στο Twitter. Μα εμείς δεν είχαμε κανένα στόχο να τσακωθούμε. Δεν είναι η επιλογή μας να τσακωνόμαστε. Η επιλογή μας είναι. Τα καταφέρατε μέσα από. Μα, όταν 8 του Ιούλια στείλαν ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιστολή με κάθε ευγένεια προς τον Υπουργό Οικονομικών και του λέει, όπως συζητήσαμε στη σύσκεψη του Προεδρικού που είχε γίνει τον Ιούνιο, ναι. και εσείς τοποθετηθήκατε θετικά στην θέση του ΑΚΕΛ ότι πρέπει να φορολογηθούν τα προσδόκητα κέρδη, όπως λέει και η Ευρώπη, ή τα υπερκέρδη για να μας καταλαβαίνουν και οι πολίτες, να δημιουργήσουμε ένα πουλ για να μπορέσουμε να στηρίξουμε ως κράτος και άλλων ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Και του στείλαμε αυτή την επιστολή. Έχουμε κάποιες ιδέες. Να τις βάλουμε κάτω να συζητήσουμε. Στοιχειοδός, αυτόν προτάσει η ευγένεια πρώτα απ' όλα και η αυρότητα, να απαντήσει το Υπουργείο ότι έχουμε λάβει την επιστολή σας, θα κανονίσουμε έναν ευθέτο χρόνο τη συνάντηση. Τίποτα δεν είχαμε. Επαναλάβαμε με κάθε ευγένεια την επιστολή. Ότι κύριε Υπουργέ, σας υπενθυμίζω ότι περιμένουμε μία συνάντηση για αυτόν το θέμα. Και το βράδυ βλέπουμε στο Twitter να μας απαντά με αυτόν τον προσβλητικό και αλαζονικό τρόπο ο Υπουργός. Ήταν φυσιολογικό να του πούμε και εμείς κάποια πράγματα. Ναι. Και το πράγμα που θα το πούμε είναι ότι περιμένουμε μια απάντηση για ένα πράγμα που και εσείς τοποθετηθήκετε θετικά. Άστε που μετά βεβαίως είδαμε τη δήλωση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών πριν μερικές εβδομάδες που έλεγε το θέμα για την κυβέρνηση είναι για το Γενάρη του 23, όταν άλλες χώρες, πολλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη έχουν προχωρήσει όχι σε αποφάσεις, σε υλοποίηση αποφάσεων αναφορικά με τη φορολόγηση των υπερκερδών με στόχο να βοηθηθούν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και άλλες ομάδες του πληθυσμού που δυσπραγούν και συμπιέζονται εξαιτίας της μεγάλης ακρίβειας, ειδικά στον τομέα της ενεργείας, και η κυβέρνηση να το μετακυλεί παρακάτω. Ωραία, κατά την άποψή σας και τις εκτιμήσεις σας, πόσο θα προσφέρει αυτό που εισηγήσετε εσείς για να μπορέσει να βοηθηθεί και η κοινωνία παραπάνω? Είναι κάτι που αξίζει να γίνει ή θα φρενάρει τις επενδύσεις? Όχι, δεν θα φρενάρει τις επενδύσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι, γιατί έχουμε πρόβλημα. Μιλάμε και γκρινιάζουμε ότι δεν έγινε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα με τις επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά, σε ανανεώσιμες πηγές. Σου λέει τώρα πάνε να γίνουν, μήπως το φρενάρουμε? Μα γιατί να το φρενάρουμε? Λέω. Πρώτα πρέπει να σας πω ότι η τιμολόγηση των ΑΠΕ των φωτοβολταϊκών γίνεται με έναν τρόπο που έτσι και αλλιώς δίνει πολύ μεγάλο περιθώριο κέρδους στον παραγωγό.
Και ήταν κάτι που είχαμε συζητήσει, δεν είναι τώρα που βάζουμε τα ζητήματα. Ο Υπουργός Οικονομικών και η κυβέρνηση δίνει την εντύπωση ότι εμείς ερχόμαστε έτσι ξαφνικά και βάζουμε κάποιες ιδέες. Το θέμα του τρόπου κοστολόγησης των ΑΠΕ το είχαμε θέσει στον πρόεδρο όταν του ζητήσαμε να γίνει μια σύσκεψη για τον τομέα της ενέργειας και είχαμε συναντηθεί εμείς ως ΑΚΕΛ με τον πρόεδρο και την υπουργό, την κυρία Νατάσα Μπιλίδου. Και το ένα από τα θέματα που θέσαμε ήταν ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο κοστολόγησης, γιατί παίρνουν υπερκέρδη οι παροχοί και αυτόν το υπερκέρδος το πληρώνουν οι πολίτες. Μάλιστα. Και ο πρόεδρος βρήκε και λογική την τοποθέτησή μας και ζήτησε από την υπουργό να κάνουμε μια άλλη συνάντηση για να τις πάρουμε τις τοποθετήσεις μας. Και έγινε αυτή η συνάντηση τον Μάρτιο. Και η υπουργός υποσχέθηκε ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα τερματιστεί αυτή η προσέγγιση, όπως λέγεται, του κόστους αποφυγής. Δεν έχει τερματιστεί. Και τι συμβαίνει τώρα, για να καταλάβουν και οι πολίτες τι μιλούμε με απλούς όρους. Ενώ οι ήδη υπάροχοι κοστολογούν το δικό τους το κόστος τα προηγούμενα περίοδο, τον περασμένο χρόνο, περίπου 6 με 7 σεν την κιλοβατόρα για να παράγουν ρεύμα, ήρθε η ΡΑΕΚ, υπολόγισε διάφορα πράγματα των προηγούμενων Ιουνίων και λέει να βάλουμε ως βάση τα 11 σεν την κιλοβατόρα. Και εκεί στο σεν που υπολογίζεται και το αναμενόμενο κέρδος. Άρα υπάρχει το κέρδος. Ξέρετε, μετά από το ράλι αύξησης των τιμών, οι πάροχοι ΑΠΕ που είναι στην μεταβατική, μεταβατικό πεδίο, πόσα πουλούν? Από 18 μέχρι 24 σεν την κιλοβατόρα. Την κιλοβατόρα. Καθένας μπορεί να πει ότι, έχοντας υπόψη και την γενική κατανάλωση στις κιλοβατόρες, ότι το υπερκέρδος που έχουν είναι πάρα πολύ. Επομένως, ό,τι και αν πάρει το κράτος, δικαιολογημένα θα το πάρει, μπορεί να το διοχετεύσει με στοχευμένον τρόπο στην κοινωνία. Αυτό είναι ένα πράγμα που λέω. Υπάρχει στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ποιες χώρες το κάνουν αυτό? Έκανα έναν σε αρκετές χώρες. Σίγουρα ήδη το κάνουν η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία και άλλες χώρες. Υπάρχουν και διαφορετικοί τρόποι. Αλλά αυτές οι χώρες έχουν συνδυάσει και τη μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια. Ναι. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το Δεκέμβρη το ΑΚΕΛ πήγε με πρόταση νόμου στη Βουλή και πέρασε κατά πλειοψηφία. Μόνο ο συναγερμός ψήφισε εναντίον. Για μείωση προσωρινά, μέχρι που συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, από 19 σε 9%. Και το πέρασε η Βουλή. Η κυβέρνηση αποφάσισε να αναφέρει τον νόμο στο ανώτατο. Μάλιστα. Είναι εκεί. Στο tweet που αναφέραμε, ο Υπουργός Οικονομικών είπε... Κάνει λόγο για τη συνταγματικότητα του νομοσχεδίου που καταθέσατε. Και του απαντήσαμε ότι έχει απόφαση το ανώτατο δικαστήριο και επειδή εμένα δεν μου αρέσει να μιλώ... Άρα είναι συνταγματικό το νόμο. Βεβαίως. Απόφαση, όχι γνωμάτευση, του 9 το ανώτατο δικαστήριο. Λέει για την απόφαση της Βουλής τότε για μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση... Ναι. Το Σύνταγμα λέει απαγορεύει μόνο νομοθετήματα που προβλέπουν για αύξηση των εσόδων και δεν περιλαμβάνει εκείνα που προνοούν για μείωση εσόδων. Κατά συνέπεια, δεν εγείρεται ούτε θέμα παραβίασης των αρχών του διαχωρισμού των εξουσιών από τις οποίες διαπνέεται το Σύνταγμα. Άρα, ένα λεπτό. Αυτό που μας διαβάσατε λέει ότι απαγορεύεται να αυξήσεις το ΦΠΑ, δεν απαγορεύεται όχι, να το μειώσεις. Απαγορεύει το Σύνταγμα η Βουλή να αυξάνει τα έξοδα και εν τη σοφία του Ανωτάτου. Τότε, γιατί η τότε κυβέρνηση Χριστόφια είχε προσφύγει στο ανώτατο, γιατί ήρθε η τότε αντιπολίτευση με πρωταγωνιστή το Δημοκρατικό Συναγερμό που τώρα φωνάζει, για να μειώσουμε το ΦΠΑ στην εστίαση από 9 σε 5%. Ναι. Και τότε η κυβέρνηση προσέφυγε στο ανώτατο δικαστήριο, λέγοντας ότι είναι αντισυνταγματικό, διότι το Σύνταγμα λέει ότι η Βουλή δεν μπορεί να αυξάνει τα έξοδα. Και ήρθε το ανώτατο και λέει, τα έξοδα δεν μπορεί να αυξήσει, τα έσοδα μπορεί να τα μειώσει. Μάλιστα, άρα δεν υπάρχει τίποτα αντισυνταγματικό. Ωραία, άρα θα κριθεί ξανά πατώντας σε αυτή τη... Μα τι να κριθεί, αφού έχει διαδικασμένο ήδη το ανώτατο δικαστήριο. Αυτό λέω, θα έρθει πίσω και θα γίνει. Θα πρέπει να σημειώσω και το άρα θα γίνει μείωση, λέτε. Κανονικά θα πρέπει να γίνει. Ναι. Θα έπρεπε να γίνει η μείωση, αλλά να σας πω και κάτι. Το ανώτατο δικαστήριο έχει μπροστά του το θέμα από τον περασμένο Δεκέμβρη που ο πρόεδρος το ανέφερε στο ανώτατο. Ξέρετε τι έχουμε σήμερα? Έχουμε τέλος Αυγούστου, τελευταία μέρα. Ξεκινούμε Σεπτέμβρη. Ήδη ο κόσμος, ξέρετε πόσα έχει πληρώσει στο ρεύμα. Νομίζω ότι πήρε το ρεύμα. Ξέρουμε, πληρώνουμε κι εμείς. Και
Μας έλεγε η κυβέρνηση ότι δεν πρέπει να αγγίξουμε ζητήματα ΦΠΑ, διότι φωνάζει η Ευρώπη κλπ. Και είδαμε κάποιες χώρες τι έκαναν. Προχτές η Γερμανία, παρότι δεν τον έκρινε η Κομισιόν, είπε: εγώ για να προφυλάξω τους καταναλωτές, μειώνω το ΦΠΑ από 19 σε 7%. Όταν το επισημάναμε στον Υπουργό Οικονομικών και του είπαμε: κοιτάξτε τι κάνουν οι άλλες χώρες, είδατε τι μας είπε. Κάνετε σύγκριση διαφορετικών πραγμάτων και να μην αντιγράφουμε την Ευρώπη. Καλά, η κυβέρνηση για άλλα ζητήματα που τη βολεύουν αντιγράφει την Ευρώπη. Εδώ δεν θα πρέπει να αντιγράψει. Με ένα βασικό σκεπτικό, βέβαια. Και ολοκληρώστε. Με ένα βασικό σκεπτικό. Πώς προστατεύουμε τους πολίτες από αυτόν το ράλι αύξησης των τιμών. Μιλήσατε με τον κύριο Κλειδίδη, δεν πρόλαβα. Ναι. Για τα αυξημένα έσοδα που έχει το κράτος. Ξέρετε πόσα έχει αυξημένα έσοδα το κράτος. Το πρώτο εξάμηνο με στατιστικές της Στατιστικής Υπηρεσίας, δεν είναι το ΑΚΕΛ. Αυξημένα έσοδα το κράτος 690 εκατομμύρια ευρώ λόγω των αυξημένων τιμών. Λογικό. Ναι. Όταν είναι αυξημένα τα τιμές, σωστό, ναι. Ο μηχανισμός είναι λοιπόν, σταθερός. Και λέει η κυβέρνηση, μα ήδη έδωκα 350 εκατομμύρια. Εγώ αμφισβητώ το εδώ και 350 εκατομμύρια, αλλά λέω να το βάλουμε τα 350 εκατομμύρια. Σε μια περίοδο που ο κόσμος συμπιέζεται, τα υπόλοιπα που παίρνεις και θα συνεχίσεις να παίρνεις, η ίδια κυβέρνηση, βλέποντας τα αυξημένα έσοδα, ήθελε να αναθεωρήσει τις προβλέψεις της για τα έσοδα και λέει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχω πάνω από 1 δισεκατομμύριο αυξημένα έσοδα. Εμάνει οι φορολογούμενοι πολίτες που τα πληρώνουν τούτο. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας με όσο πιο σύντομα μπορείτε, βοηθήστε μας λίγο με το χρόνο. Προεκλογική εκστρατεία. Μπαίνουμε Σεπτέμβριο από αύριο στο Φούλι Μηχανές. Ο δικός σας, ο Αντρέας ο Μαυρογιάννης, πώς πάει? Ο δικός μας Ανδρέας Μαυρογιάννης. Και πώς βλέπετε και το κλίμα στην προεκλογική? Κοιτάξτε, είχαμε την ευκαιρία μετά που λάβαμε την απόφαση τον Ιούνιο, ουσιαστικά δεύτερο μισό του Ιουνίου, Ιούλιο, να κάνουμε την προεκλογική μας εκστρατεία να δούμε κόσμο. Το κλίμα είναι καλό. Υπάρχει πολύ πρόοδος και υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό. Και γι' αυτόν το πεδίο δόξης λαμπρών με τις προοπτικές που υπάρχουν για την εκλογή του κυρίου Μαυρογιάννη στο ΥΠΑ των αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ναι, θα χρειαστεί και θα γίνει πάρα πολύ δουλειά. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Εγώ ευχαριστώ. Καλές εκπομπές, αγαπητέ μου Χρήστο. Καλή συνέχεια και εδώ θα είμαστε. Τα λέμε. Ευχαριστούμε πολύ.